Δράσεις που έρχονται να ενισχύσουν τοπικούς καλλιτέχνες, ομάδες θεάτρου και μουσικής και ανθρώπους από όλους τους χώρους της τέχνης και ταυτόχρονα υπόσχονται να δώσουν χρώμα στο φετινό καλοκαίρι στα Χανιά, περιλαμβάνει το καλοκαιρινό φεστιβάλ. Με επίκεντρο την παλιά πόλη και τους χώρους πολιτισμού της, το φεστιβάλ αλλάζει προφίλ και χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στον τοπικό πολιτιστικό πλούτο. Η Κεπεδίχ Κάμο Δήμος Χανίων, οι πολιτιστικές δομές του Δήμου, φορείς και οργανώσεις, σωματεία, σύλλογοι, δραστήριοι ιδιώτες, όλοι μαζί προσφέρουν εκδηλώσεις ποιότητας για όλους. Για μικρά παιδιά, για μεγάλους, για οικογένειες. Ακόμα και τους επισκέπτες της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο θα ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι, ένα έντονο πολιτιστικό καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Ξεχωριστή θέση στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2023 θα έχουν τα εικαστικά δρόμενα. Στις 21 Ιουλίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων εγκαινιάζεται μία ακόμα σπουδαία έκθεση, αυτή τη φορά του κριτικού θαλασσογράφου Κωνσταντίνου Βολανάκη. Πίνακες του σπουδαίου κριτικού θαλασσογράφου που ποτέ δεν ευτύχησε να τους εκθέσει στην Κρήτη, θα ταξιδέψουν από το Ίδρυμα Λασκαρίδη, από τη Βουλή των Ελλήνων, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, για πρώτη φορά στην Κρήτη και θα εκτεθούν εδώ, στη Δημοτική Πινακοθήκη, από τις 21 Ιουλίου μέχρι και το τέλος του έτους. Από φέτος και με την εμπειρία της περίοδου της πανδημίας, η ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων περνάει πλέον στην ψηφιακή εποχή. Στο σελίδα που έχουμε οργανώσει, khania-culture.gr, η οποία μετράει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, οι οποίοι λαμβάνουν και εβδομαδιαίο newsletter με τις ενημερώσεις μας και τις εκδηλώσεις μας, είναι η πηγή στην οποία μπορεί ο κάθε επισκέπτης, ο κάθε χανιώτης, ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε φιλότεχνος να βρίσκει εκεί τις πληροφορίες. Στους ήδη γνωστούς χώρους πολιτισμού που φιλοξενούν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, προστίθεται ο Δημοτικός Κινηματογράφος με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών. Τις επόμενες ημέρες εξάλλου αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα της δράσης Ανοιχτά Πανιά, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Φεστιβάλ Κρητικής Μουσικής και για το Φεστιβάλ Χορού.